Για να δούμε αν μπορεί να τη ζεστάνει ο Κιλντιράι. Νοεβίλ αμέσως. Δοκάρει και μέσα. 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Από τον άνθρωπο που είχε γράψει και την δεύτερη ισοφάριση του Old Trafford πριν από 6 βραδιές. Φαγές. Ο Κιλντιράι. Ο Σνάιντερ offside, ο Σέμπεστσεν. Ο Μοντεβίδεο για να αποκρούσει πριν το σουτ του Άγγλου. Είχε απλώσει το πόδι ο συμπαίκτης του Ολούσιο και ο Φέργκιουσον, που θα ήθελε ασφαλώς πιο χαμηλά το σουτ από τον Σκόλτσι, τον Πολ Σκόλτς. Ένας παίκτης που ψάχνει, τον περιμένει στην που τελευταία στιγμή το ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου ήταν ο Μπλανκ και τώρα ο Μπράουν σώζουν τον όπως πάντα. Ο Μπαρτές δείχνει να τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει την έξοδο. Η πιο φαϊνή ιδέα που κατέβασε ο Μπέρν Σνάιντερ σε αυτά τα 170 και κάτι λεπτά της διπλής αναμέτρησης Bayer Leverkusen Manchester United. 2-2 στο Old Trafford, 1-1 προς το παρόν απόψε εδώ. Στο 45-2 του πρώτου ημιχρόνου φέρνουν τις ομάδες στο 1-1. Νουβίλ. Μπαλά βγήκε. Γράψε το 0-1. Έφτασε κοντά στο να γράψει και το 1-2. Με καλό οπτικό πεδίο και χρόνο στη διάθεσή του για να αντιδράσει, ο Γερμανός πορτιέρο έδειξε την αξία του. Ο Έργουιν στο κόρνερ. Κεφαλιά από τον Σιλβέστρ. Και τώρα ο Σκόλς. Ο Γκίγκ σεντράρι. Ο Σέμπεστσεν δεν διώχνει. Σόλσκερ έξω. Ασυγκλονιστικό φινάλε. Που δεν επιφυλάσσει στον Άλεξ Φέργκιουσον αυτό που θα ήθελε και αυτό που ένιωσε να είναι τόσο κοντά. Εδώ η λόμπα με το αριστερό από τον Φορλάν. Η εκτείναξη απόκρουση με το κεφάλι από τον Πλασέντε και στην εξέλιξη της φάσης, καθώς ο κίνδυνος δεν είχε απομακρυνθεί, το shoot-out από τον Ole Gunnar Solskjaer. Είναι ο νόμιμος φόρος άγχους, φόβου και αγωνίας που έχει να πληρώσει κανείς αν το αντίτιμο είναι ο αποκλεισμός της Manchester United και το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League. Αυτό πληρώνει τώρα και φεύγει κατά μέτωπον απέναντι από τον Μπαρτές. Προβολή από τον Σιλβέστρ στην μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι είναι σωστός ο Νίλσεν, ότι δεν σφύριξε υπέρ του Βουλγαρού. Άπλωσε το πόδι το αριστερό Σιλβέστρ για να διώξει την μπάλα. 7. Φορλάν με το δεξί τώρα γυρίζει κόρνερ από την παρέμβαση του Ζίβκοβιτς. Ο Γκίγκς γεμίζει. Κεφαλιά του Μπλανκ. Διώχνει ο Μπερμπάτοφ. Βερόν. Όσο πιο ψηλά και όσο πιο βαθιά μπορεί. Ο Ράμελο με τον Φορλάν. Out είναι. Τελευταία κόντρα στο σώμα του Ουρουγουανού. Ξεκάθαρο. Το μεταριστερό τον κόβει ο Σιλβέστρ. Έρχεται ο Πλασέντε. Και όσο η μπάλα παίζεται μακριά από τον Μπούτ, τόσο πλησιάζει προς τον τελικό η Μπάιερ. Αλλά έχει διακοπεί το μάτς. Γκίγκς. Κλείνει ο Σνάιντερ. Κερδίζει ο Βράνιες. Πρώτου Σόλσκερ, Μπερμπάτοφ, ο Κιν, ο Μπλάν, ο Ζιέ Ρομπέρτο, προσπαθεί να αποφύγει τον Βερόν. Κλείνει και ο Σιλβέστρ και ο Έργουιν, φάουλ υπέρ του Βραζιλιάνου από τον Αργεντινό. Σφύριγμα βάλσαμο για τους οπαδούς από τον Βερόν στον Ζιέ Ρομπέρτο. Τρίτο λεπτό μπαίνουμε τώρα από τα 4 του επιπλέον χρόνου στο δεύτερο μέρος. Σνάιντερ. Ζητώντας offside δεν είναι. Γκίγκς τώρα. Βερόν. Στην απέλπιδα προσπάθεια της United μήπως και έχει ακόμη μία πιθανότητα να παίξει. Λούσιο. Μπλανκ. Σκόλς. Γκίγκς. Φορλάν περνάει. Λούσιο.
Βερόν. Η φάση είναι για τον Εμπούτ που πάντως επιλέγει να μείνει στα δοκάρια του. Και καθώς ο Πλασέντε βάζει το σώμα του μπροστά από τον το 60 και την Bayern το 76. Η Bayern Leverkusen κρατάει με το 1,5 από τα δύο χέρια το εισιτήριο του τελικού. Τελευταία ίσως επίθεση για την Manchester United. Giggs, Sebastian, Βερόν. Κάνε τον κοντράριο Σνάιντερ. Ο Βερόν που δεν έχει άλλες δυνάμεις και γι' αυτό μείνει πίσω. Να κόβει καμιά παλιά. Καθώς μπροστά είναι δύσκολο να προσφέρει. Κεφαλιά του Μπλάν, πάει να γυρίσει ο Σόλσκερ. Διώχνει ο Μπούτ που δεν ρισκάρει τίποτα. Ο κόσμος περιμένει το λυτρωτικό σφύριγμα από τον Νίλσεν, ο οποίος τώρα υψώνοντας τα χέρια ψηλά επιτρέπει στον Κλάους Τοπμέλερ να σηκώσει και εκείνο τα δικά του. Είναι το φινάλε στην Μπάι Αρίνα με τον γκολ του Όλιβερ Νεβίλ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μίχαελ Μπάλακ και οι σύντροφοί του θα πάνε να παίξουν στη Γλασκόβη το τελικό. Είτε με την Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό θα το ξέρουμε αύριο, είτε με την Μπαρτσελόνα. Αλλά όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, πρόκειται για έναν τρομακτικό άθλο αυτής της ομάδας με τα περιορισμένα budget και τις περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις στο βάθος του ρόστερ. Η Manchester United λοιπόν έμπλεξε άσχημα πριν μια εβδομάδα στο Old Trafford με το 2-2 και απέτυχε να ξεμπλέξει απόψε στην Bayern Arena με αποτέλεσμα να πληρώσει το τίμημα. Και το τίμημα είναι ότι για τρίτη στη σειρά χρονιά μετά την κατάκτηση του τίτλου των 99 στη Βαρκελόνη βγαίνει νοκάουτ. Πρόπερση και πέρυσι στους 8, εφέτος στους 4 του Champions League. Δεν έχει Γλασκόβη για την Manchester United που θα επιστρέψει του χρόνου σε μια σεζόν κατά την οποία έχει οριστεί ο τελικός να γίνει στο Old Trafford. Στο μεταξύ στην Bayern Arena το πάρτι έχει αρχίσει αλλά δεν θα έχει τέλος για την Bayer Leverkusen που μετά την Arsenal στη δεύτερη φάση των ομίλων και την Liverpool στους προημιτελικούς, τώρα στον ημιτελικό γύρο προσθέτει στη συλλογή της και το σκάλπ της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Ο Top Meller, το τρόπαιο, η Γλασκόβη και τα όνειρα των γηπεδούχων. Παρά το σοκ γκολ του Κιν στο 28, η Bayer βρήκε την λύση με την ισοφάριση από τον Νεβίλ στο 45-2 και αφού δεν μπόρεσε να κάνει το 2-1 στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον προστάτευσε αυτό το 1-1 με πρες βγαλμένο από τα βάθη της καρδιάς των παικτών του, το κεφάλι ψηλά. Είχαν την εμπιστοσύνη του κοινού, την ανταπέδωσαν προσφέροντας στους φαν της ομάδος την ευκαιρία του ονειρεμένου ταξιδιού στη Γλασκόβη σε 2 εβδομάδες. Αντίπαλος στον τελικό θα ξέρουμε οριστικά αύριο το βράδυ στο τέλος της απευθείας μετάδοσης του Μέγκα από το εστάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου της Μαδρίτης, Ρεβάνς Ρεάλ εναντίον Μπαρσελόνα. Φίλες και φίλοι, από την Bayer Arena της Leverkusen, φινάλε, να έχετε μια καλή συνέχεια στη βραδιά.